Έχουμε το Πανηγυρνομικό αύριο συλλαλητήριο. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και από ό,τι ενημερώνομαι, τα βλέμματα στραμμένα στην Ανατολική Κρήτη και στους υγειονομικούς και όχι μόνο και απλούς πολίτες οι οποίοι θα δώσουν δυναμικό παρόν με φόντο τα προβλήματα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή Ηράκλειο Τετάρτη 22 Δευτέρου το συλλαλητήριο την αφίσα μας και πάμε λίγο και στα βασικά αιτήματα τα οποία κυριαρχούν και βρίσκονται στην ατζέντα των υγειονομικών. Άμεση στελέχωση από τη μία, να μην κλείσει και να μην αλλάξει χαρακτήρα κανένα νοσοκομείο από την άλλη. Καμία κατάρχηση συγχώνευση κλινικής τμήματος και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Μεταξύ άλλων τα συγκεκριμένα αιτήματα των υγειονομικών με φόντο τα πολλά προβλήματα τα οποία καταγράφονται και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου κυρίως και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Βλασάκη, τον κύριο Βλασάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση πριν από περίπου 10 ημέρες. Ετοιμαζόσασταν αυτό το διάστημα προκειμένου να δώσετε κι εσείς δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο. Για πείτε μας το οποίο κυριαρχεί, το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις των συναδέλφων σας από τη μία και οι προσδοκίες στο κομμάτι της συμμετοχής από την άλλη. Καταρχήν να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα και βγάζουμε προς τα έξω τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας. Μετά το συλλαλητήριο το μεγάλο, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία στην Ιεράπετρα με 10.000 πλέον κόσμο, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, αυτό το παγκρίτιο συλλαλητήριο το οποίο γίνεται. Τι ζητάμε? Ζητάμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Ζητάμε επάνδρωση των νοσοκομείων με άμεση στελέχωση. Θέλουμε οι συμβασιούχοι μας να γίνουν μόνιμοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς άγγες. Και φυσικά μετά και το κομμάτι αυτό των βαρέων και ανθυγινών να ενταχθούν όλοι στην αλφα κατηγορία όπως πρέπει. Γιατί όπως γνωρίζετε τα ανθυγινά αυτή τη στιγμή θα χωριστούν σε 4 κατηγορίες. Μάλιστα. Πάμε λίγο. Εγώ θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε, επειδή χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή ένα εκπρόσωπο εργαζομένων από το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνί, στο Πανεπιστημιακό. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, τι επικρατεί? Τι επικρατεί? Έχει μείνει το νοσοκομείο μας με ένα παθολόγο, όπως γνωρίζουμε. Έχουμε έναν αναισθησιολόγο, έναν ακτινολόγο και έναν καρδιολόγο και έναν ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει τη θέση στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε κατώτερο και από κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στο κομμάτι των εφημεριών, στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, τι αντιμετωπίζουν οι ασθενείς? Προσπαθούμε στο μέγιστο να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς, όμως όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε έναν αξονικό τομογράφο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, κάνει μόνο τα επίγοντα περιστατικά, δεν μπορεί να κάνει εξωτερικά ιατρία. Έχουμε δύο αίθουσες χειρουργείων, εκ των οποίων ουσιαστικά λειτουργεί η μία. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα τα χειρουργεία και φυσικά δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε και νούμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί η δεύτερη αίθουσα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάτι επίγον. Μάλιστα. Ακριβώς. Με έναν γιατρό αναισθησιολόγο, όπως γνωρίζετε, δεν μπορεί και να καλύπτει τα επίγοντα και να κάνει έκτακτα περιστατικά, και έκτακτα και τακτικά. Και φυσικά να κάνει και τις εφημερίες του. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος είναι. Πρόεδρε, μετά την περίοδο που έχουμε διανύσει το τελευταίο διάστημα και μετά την παρουσία του κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας στο νοσοκομείο, με τις όποιες δεσμεύσεις, έχει αλλάξει κάτι? Αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Έχουν μείνει μόνο οι υποσχέσεις. Περιμένουμε ότι κάτι θα αλλάξει, όμως δεν επαναπαυόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κρατάμε όλα όσα μας είπατε. Περιμένουμε το αυριανό συλλαλητήριο προκειμένου να πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω. Θα μου επιτρέψετε λιγάκι να πω κάτι τελευταίο. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να καταλάβουμε και οι πολίτες ότι και εκτός από εργαζόμενοι είμαστε και εμείς πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία δεν τα χρειαζόμαστε μόνο για την εργασία μας. Φωνάζουμε γιατί για όλους είναι απαραίτητα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κύριε Βλασάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας.